Δεύτεραν έντις καθαρίς που καμνούν την ομάδα εξεύει που το σπίτι του την πρώτην εβδομάδα. Με το καράβι έρεξε και πιε στο βερούτι ψουμί νερό δε βρίσκεται μέσα στη χώρα τούτη. Ψουμί νερό είχε πολύ μα του μακρά στο πλάτος κι μέσα εκατοίκησε ένας μεγάλος δράκος. Κι ο δράκος που κατοίκησε πάνω που το πηγάδι θέλει το καθημερινό ένα παιδί να φάει, να ξαπολύσει το νερό στη χώρα τους να πάει. Όπου είχε 10-11 έπεμπαν τούτο ένα κι η μάνα του κι ο γυρίς του εκλαία λυπημένα. Μετά ο κλήρος έπεσε σε μια βασιλοπούλα όπου την έχει ο βασιλιάς μονή κι ακριβόπουλα. Θέλουν να πάνε του το πουν τα φέντη βασιλέα και με το στόμα τους μιλούν και με τα μάτια κλαία. Άτε να πάτσι κόρη σου σαν πάντζε τα παιδιά μας κι εμείς άμα τα μπέμπουμε ραΐζει η καρκιά μας. Σάζουν την και στολίζουν την και πέψαν την να πάει να κατεβεί κι ο δράκοντας του όρου να τη φάει. Πάει κι η κόρη μοναχή και στέκει πας τη βρύση κι ο δράκοντας ανεφάνε να'ρθεί να τη δείπνησει. Ώσπου να κάμει προσευχή σαν αστραπή εφάνει ένα ξαθό και όμορφο στα λόγω παλικάρι. Άρματα δεν είχε πολλά μόνο σταυρό κοντάρι. Πεμπαμένος που το Θεόν ερκέτουν με τη βία ο Άγιος Γεωργίος που την Καπαδοκία. Κι ο δράκοντας ανέφανε σαν φούρνος πυρωμένος και πολλοήθη γελάλι ο τρεις καταραμένος. Μπουκώμα ντρο κοπελιά το γεύμα μπαλικάρι και τσάτα λιωβούτηματα κάνει με και τα πάρει. Κι ο Άγιος Γεωργίος χωρίς τσέρο να χάσει εσκότωσε το δράκοντα δίχως να δηλιάσει. Κι είπεν της κόρη επαρτώ στο καστρόν του κυρού σου να δει το θαύμα του Χριστού που δείξεν του κορμιού σου. Σαν τη θωρή ο βασιλιάς με την εμπιστοσύνη κόρη μου ποιος μας έκαμε του την καλοσύνη. Κι είπεν του χτίσε εκκλησάντα Αγίου Γεωργίου παπά να το γιορταζούμε 23 του Απριλίου. Κι
Σκέφτης προστάς ο βασιλιάς, τα ειδωλά κρεμίζουν και κλείσαν τα γιορκού αρχίσαν να χτίζουν.